Από πού κατάγεσαι? Από την Κρήτη. Αμπά! Αεράκι! Μπορείτε να πάρει το μυαλό μου, μάλιστα. Και από πού είναι και μέρος της Κρήτης? Το Ρέθυμνο. Να πούμε χρόνια πολλά στο Ρέθυμνο. Χρόνια πολλά στο Ρέθυμνο, λοιπόν, εδώ μια Ρεθυμνιώτισσα. Είσαι πανέτοιμη? Πανέτοιμη. Οι ερωτήσεις είναι μπροστά σου. Ναι. Εσύ είσαι μπροστά μας. Δεν χωταίνουμε να σε βλέπουμε. Ξεκίνα. Ερώτηση πρώτη. Εδώ που είμαι κρυμμένη, αυτός ο τείχος μοιάζει σαν πληγή που πονά. Θα έκανα πολλά για να σε δω, έστω και για λίγο. Ας ακούσω λιγάκι λοιπόν τη φωνή σου, για να πάρω μια πρώτη ιδέα. Ποιο ρωτάμε να πάρει μια ιδέα? Το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα, τον κύριο Βασίλαρο! Θα μπορούσα να σου μιλάω ώρες ατέλειωτες, μωρό μου. Να σε έχω στον καράζ δίπλα μου. Αλλά τι να σου πω αφού κρύβεσαι πίσω από αυτόν τον τοίχο. Από τη σκέψη μου. Αυτό τι είναι τώρα? Να πήγει το κορμί σου. Να σταματήσεις την καρδιά μου η επιρροή σου. Κρύψου. Είχαμε και ένα μουσικό εφέ, έτσι για χατήρι σου. Και πάμε στο παλικάρι νούμερο 2. Νούμερο 2, παρακαλώ. Με παρεξηγήσεις? Όχι. Αλλά θα σου το πω ότι είσαι... Είσαι μια πληγή ακόμα. Όχι. Πάνω στο δικό μου σώμα. Πάνω στο δικό μου σώμα. Κι όμως αγαπώ ακόμα. Μάλιστα. Σου τις κάσατε, παιδιά. Σου απαντάνε με, με τραγουδάκια ωραία και πάρα πολύ χαίρομαι. Και πάμε στο νούμερο... 3. Το νούμερο 3. Ποντιακά τα θες, διάβρου με ελληνικά. Ελληνικά. Ελληνικά τα θέλει. Ελληνικά. Ναι. Τώρα που άκουσα τη φωνούλα σου, μωράκι μου, μπορώ να σου πω πως... Ποντιά και το ρισκάρω, πέφτω στη φωτιά. Η ζωή μου πάνω σου ποντάρω, τούτη τη βραδιά. Ω, Παναγία μου! σήμερα θα χορέψουμε, δεν το γλιτώνουμε με τίποτα. Έτσι έχω την εντύπωση. Μαριλίζα. Μαρία Ελισάβετ. Φοβερό όνομα, ιστορικό. Ερώτηση νούμερο 2. Πες μου κάτι χαρακτηριστικό. Ναι. Που θα με κάνει να νιώσω ότι με θέλεις. Σε ποιον ρωτάμε? Δεν τελείωσα. Ναι, αφέρχεται. Λέει, επιτέλους, τι θα μπορούσε να κάνεις για μένα, ποια θυσία? Ποιον ρωτάμε? Το νούμερο 2. Το νούμερο 2. Μπορώ να κάνω πολλά για σένα, αφού εγώ. Και τώρα πάμε στο νούμερο 3. Θέλω να τα βάλω με 10 να δεις τη δύναμή σου. Πες μου. Θέλω. Αποφάσισε, αποφάσισε. Τελικά τι διατάζεις να κάνω. Θέλεις να ζήσω. Τι να κάνω. Αποφάσισε και εσύ πια, κοτσά μου, κοπέλα. Να εμφανιστεί. Να εμφανιστεί. Θα την πουφλήσω στο Χριστουγεννιάτικα τώρα. Κοίταξε που πάει φύρι-φύρι. Κοίτα, βρε. Πού πάμε τώρα, στο νούμερο 1. Στον κύριο Βασίλαρο. Παρντών. Στον κύριο Βασίλαρο. Κύριε Βασίλαρε, συγγνώμη, αλλά πρέπει να μας πείτε κάτι της, γιατί έχει μπερδευτεί το κοπελάκι. Γιατί δεν με πιστεύει, πιτσιρίκα? Δεν ξέρω. Έτσι, απλά τι θυσία μπορώ να σκεφτώ για αυτήν. Τέλος πάντων. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Πω, Παναγία μου, ούτε εγώ. Δεν πάω πουθενά. Η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνει. Σε καταμπερδέψαμε. Μ' αφήσανε μόνη. Σ' αφήσανε μόνη. Μία τρίτη ερώτηση που έχεις, θα την κάνεις? Βεβαίως. Θα την κάνεις. Θα ακούμε. Περιττό να σου πω ότι τα νεύρα μου έχουν γίνει σμπαράλια. Θα την κάνουνε, δεις, αγάπη μου. Η καρδιά μου έχει αρχίσει να χτυπάει δυνατά. Και θέλω μια χαρακτηριστική κουβέντα για να μου πει αν νιώθει κάτι, έστω και λιγάκι για μένα. Ποιο ρωτάμε? Το νούμερο 3. Όλα αυτά τα τραγικά πράγματα τα λέμε σε εσάς, Ελευθέρια. Αγάπη μου, τόσο καιρό είσαι μαζί μου. Δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι τίμιος και αυτά όλα που λέω είναι... Εντάξει. Μείνε μαζί μου έγκυος, είμαι πολύ φερέγγυος. Μείνε μαζί μου έγκυος. Ξέρεις την κουμπέλα και τη μολογάς. Άντε από εκεί. Άντε από εκεί.
Θα κάνουμε παιδί. Και πάμε στο νούμερο. Ένα. Ένα. Βασίλαρος. Όταν μιλούν οι καρδιές, τα λόγια περισσεύουν. Μάλιστα. Να γίνω πιο σαφής δηλαδή. Να γίνει, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Απ' το γερό που έχεις φύγει, έχω μισήσει το κρεβάτι μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Τα αφήνω ξεστρωτό και κλαίω για τα λάθη μου. Άκου αγάπη μου, εμείς οι νησιώτες, νησιώτες είσαι κι εσύ. Μαντινάδες κάνετε κι εσείς, κάτι κάνουμε κι εμείς, δεν είναι έτσι βρε Κυθνιέ? Δεν κάνουμε κι εμείς τα στιχάκια μας το Πάσχα? Κάνουμε βεγγέρες, κάνουμε δεν πολλά κάνουμε πράγματα. Λοιπόν, σου απαντούνε με στίχο τώρα, έχεις την καλύτερη επιλογή της ζωής σου. Πάμε στο νούμερο 2. Στο νούμερο 2 να ακούσουμε, θα σου πει. Εγώ θα σου πω ότι δεν βρίσκω λόγια να σου το εξηγήσω. Απλώς θα σου πω ότι τα αισθήματα είναι... Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, αμοιβαία τα αισθήματα. Όταν κοιτάζομαστε στα μάτια, νιώθουμε σχηρτήματα. Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, αμοιβαία τα αισθήματα. Αμοιβαία τα αισθήματα, αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Νομίζω ότι έχουν τσακίσει οι κύριοι. Είσαι σε ένα διέξοδο, είσαι σε ένα διέξοδο. Έχεις ψηλό μπερδευτεί. Μια εδώ βοήθεια. Κοντε... Εδώ κοντεύω να μπερδευτώ εγώ, αγάπη μου. Πάρη. Μια βοήθεια. Και έχω και ένα παράπονο, δηλαδή, διότι και ένα στιχάκι ολόκληρο να ρίξω μια βόλτα, έτσι, ένα κάτι της χριστουγεννιάτικα, δεν μου το κάναν. Τέλος πάντων. Πάρη. Έλα. Είσαι εδώ. Φύγαμε. Σου είπαμε χρόνια πολλά. Το είπαμε. Ξανά χρόνια πολλά, Πάρη. Βοήθησε μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτος παίκτης, φίλος Βασίλης. Θα μπορούσε να σου μιλάει ατέλειωτες ώρες στον γκαράζ. Θέλει να τον πιστέψεις, αφού δεν πάει πουθενά χωρίς εσένα. Εξάλλου, όταν μιλούν οι καρδιές, τα λόγια περιτεύουν. Σταμάτης. Είσαι γι' αυτόν μια πληγή στο σώμα του, υποφέρει μόνο για σένα, δεν βρίσκει όμως λόγια να σου αποδείξει ότι τα αισθήματά σας είναι αμοιβαία. Και ο Λευτέρης. Πέφτει για σένα στη φωτιά, θέλει να τα βάλει με 10 για να δεις τη δύναμή του, είναι τίμιος και σου προτείνει να μείνεις μαζί του έγκυος. Μαριλίζα, καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μία υπογεννητικότητα, μην το κοροϊδεύεις αυτό, άκου που σου λέω εγώ. Και οι τρεις είναι υπέροχοι. Είναι υπέροχοι, είναι σίγουρο. Έχουν πολύ αισθησιακές φωνές, αλλά διαλέγω το νούμερο ένα. Διαλέγεις το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα, τι να κάνουμε, αυτό ήθελε, το νούμερο ένα. Με συγχωράς, κοπελάρα μου, τώρα θα φανεί και η αρχοντιά σου, πρέπει να σε κατεβάσω από το σκαμνί. Να έρθεις από εδώ, να αρχίσουμε να φυλάμε τα νούμερα που δεν θα πάρεις μαζί σου. Εδώ. Παρακαλούμε πάρα πολύ το νούμερο 2 να έρθει από εδώ να το φιλήσω με γλυκά γλυκά και να το ευχηθούμε. Νούμερο 2! Γλυκέ μου, Λευτέρη μου, έλα από εδώ, σε ευχαριστώ. Μη μου φύγεις. Κάτσε εδώ κοντά μου, κάτσε εδώ κοντά μου. Το νούμερο 3! Το νούμερο 3! Το νούμερο 3! Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασιλάρα μου, έκανες ολόκληρο ταξίδι για να έρθεις εδώ, για το κεφαλάκι στον τοίχο. Να φύγει ο τοίχος, παρακαλώ, να φύγει ο τοίχος. Και ο φίλος μου, ο Κυθνιός, αυτόν διάλεξες, ας πρόσεχες. Και από μένα, ένα δωράκι για σας, κύριε Παταζή. Κύριε Γονίδη. Κύριε Καρά. Να μην κάνω και λάθος, εδώ το κορίτσι μας είναι εδώ. Και ας πάμε όλοι μαζί μπροστά, 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 μπροστά. Μπροστά, αχ, συγγνώμη. Μπροστά με τέτοιο κρόση μια κουβέντα είναι τέλος πάντων. Για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Αυτό είναι για σένα, κουκλάρα μου. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ τον κύριο Πανταζή, τον κύριο Καρά και τον κύριο Γονίδη. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη τιμή για την εκπομπή, αλλά και για μένα προσωπικά. Και ιδιαίτερα εσύ που έκανες ταξίδι και πρέπει να φύγεις σε λίγη ώρα, Μακεδόνας, να πάει στη δουλειά του άνθρωπος. Κουκλάρα μου, αυτό το ταξίδι είναι για σένα. Είναι για σένα. Θα πας με όποιον θες, όπου θες. Για να μας πεις όμως πού θες. Πού θες. Πού θες, πού θες. Πού θέλει. Μια εβδομάδα στην Νότια Αφρική. Μια εβδομάδα στην Νότια Αφρική. Με τον αγαπημένο της. Εντάξει, ευτυχισμένη. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους τρεις πάρα πάρα πολύ. Μισό λεπτό διάλειμμα και πάμε.